Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ που αφορά την Πρέβεζα. Και ίσως αποτελέσει την ελληνική συμμετοχή στα Διεθνή Φεστιβάλ Τουριστικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη για το 2015. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη και παραγωγό, τον κύριο Βασίλη Κατερινόπουλο, ο οποίος είναι ο δημιουργός του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Κατερινόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα, στο ραδιόφωνο, στους ακροατές σας. Πιστεύω να είναι μια ηλιόλουστη μέρα στην Πρέβεζα σήμερα. Είναι. Σημαντικό αυτό. Για πείτε μας, κύριε Κατερινόπουλο, για τη δουλειά σας. Βεβαίως. Έχω να πω το εξής, ότι η Πρέβεζα για το 2015, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα εκπροσωπήσει την ελληνική συμμετοχή στα Διεθνή Φεστιβάλ της Ευρώπης που έχουν θέμα το τουριστικό προφίλ νέων προορισμών στην Ευρώπη του 2015. Έτσι λοιπόν, με επικοινωνία καλή και με σωστή συνεργασία με τους φορείς της Πρέβεζας, όπως είναι και ο Δήμος της Πρέβεζας, με το τμήμα τουρισμού και με το τμήμα πολιτισμού, ξεκίνησε αυτή η παραγωγή εδώ και ένα μήνα περίπου, να ολοκληρώνεται στις επόμενες μέρες με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, το τοπίο, τη φύση και την ιστορία του Δήμου της Πρέβεζας. Μάλιστα. Εμείς που τώρα δεν τα γνωρίζουμε τόσο καλά και είμαστε λίγο απ' έξω και τα βλέπουμε, ξέρουμε ότι το 2013 η ελληνική συμμετοχή ήταν η παραγωγή «Αμοργός ταξίδι στο φως». Το 2014 η Ρόδος με το φιλμ «Λίντο συνήφη του ήλιου». Ήδη στις 8 Οκτωβρίου η Ρόδος με το ντοκιμαντέρ της Λίνδου θα είναι στο πρώτο φεστιβάλ του χειμώνα που είναι στην Πάρκα. Συγγνώμη, στην Πράγα. Στην Πράγα, ναι. Γιατί η Πάρκα είναι πολύ κοντά σε εσά. Λοιπόν, στην Τσεχία, στο Κάρλο Βιβάρε, όπου συμμετέχει, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ, θα μπορούσαμε να πούμε, που διοργανώνεται εδώ και 40 χρόνια με θέμα το tour film, ας το πούμε έτσι, όπου εκεί εξελίσσονται νέοι προορισμοί τουρισμού και πολιτισμού. 8 με 13 Οκτωβρίου. Για το 2015 λοιπόν προορίζουμε την Πρέβεζα. Δεν την γνώριζαμε μέχρι σήμερα ιδιαίτερα την Πρέβεζα, εκτός από το χάρτη. Αυτά θέλω να μας πείτε. Πώς προέκυψε η Πρέβεζα, δηλαδή η πρωτοβουλία ήταν δική σας? Με ένα ρεπεράζ που έκανα το καλοκαίρι στην Πρέβεζα και είδα τις υπέροχες ακτές, το τοπίο, την ιστορία, όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μπορούν να εξελιχθούν και να καταγραφούν σε ένα ντοκιμαντέρ, αποφάσισα να έχουμε στην ελληνική συμμετοχή την Πρέβεζα ως συμμετοχή στα φεστιβάλ της Ευρώπης. Πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπώ αυτά τα φεστιβάλ για την Ελλάδα και επιλέγω κάθε χρόνο έναν προορισμό ο οποίος δεν θα είναι ιδιαίτερα φορτικός, θα μπορούσε να πω, ένας κοσμοπολιτικός προορισμός. Θα ήθελα έναν προορισμό ο οποίος να διαθέτει πολλή ιστορία, πολύ πολιτισμό, εικόνα, τοπίο και φύση. Έτσι λοιπόν έκανα την επικοινωνία με το Δήμο, με φορείς του τόπου σας και αποφασίσαμε να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο βέβαια εκτός από τα φεστιβάλ που θα συμμετέχει το 2015 θα προβληθεί και από την ελληνική τηλεόραση για τον ελληνικό ιστορικό τουρισμό. Φαντάζομαι θα είναι ένα εργαλείο και για μας για να προβάλλουμε την περιοχή μας. Ασφαλώς, άλλωστε τα δικαιώματα αυτά θα μετατεθούν στο Δήμο της Πρέβεζας να το χρησιμοποιήσει το φεστιβάλ σε οποιαδήποτε χρήση χρειαστεί, ας το πούμε έτσι, σε εκθέσεις ή σε δημόσια προβολή, οτιδήποτε. Θα ήθελα να πω ότι χρησιμοποιούνται τα τελευταία τεχνολογίες μηχανήματα στην εγγραφή της εικόνας με το XD Cam, το οποίο είναι digital με ψηφιακή εικόνα, αλλά χρησιμοποιούμε και το πέμπτο χρώμα που είναι το μαύρο και έτσι έχουμε μια απολαυστική εικόνα όπως χρησιμοποιούν και οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί για τα συγκεκριμένα φεστιβάλ. Μάλιστα. Οπότε λέτε δεν χάνει σε ποιότητα η παραγωγή. Ασφαλώς. Είναι υψηλής ποιότητας. Ασφαλώς υψηλής ποιότητας, με γερανούς, με φώτα. Ήδη γίνανε κάποια γυρίσματα τα οποία θα τα θεωρούσα αυτά τα γυρίσματα δραματοποιήσεις. Δραματοποιήσεις που έχουν σχέση με τον Αχέροντα, με το νεκρομαντίο και με τη φύση και το περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται σε όλη την περιοχή της Πρέβεζας. Τι θα περιλαμβάνει έτσι το, δηλαδή τα γυρίσματα που έχετε προγραμματίσει, τι θα περιλαμβάνουν, ποιους χώρους? Από τον πολιτισμό η Νικόπολης παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
το νεκρομαντίο από τη μυθολογία και ο Αχαίροντας ως ποταμός των ψυχών. Mm-hmm. Βέβαια η ιδιαίτερη σημασία δώσαμε στον Αβραχικό κόλπο, την Αλιεία που είναι σημαντικός παράγωνα έτσι, πλούτου της περιοχής, mm-hmm. Τη φύση, των περιβάλλων, τις ακτές, το lifestyle των κατοίκων και γενικά πώς μπορεί να περάσει ένας τουρίστας που θα έρθει στην Πρέβεζα για 10 ή μια εβδομάδα, ώστε να απολαύσει τις διακοπές του, ο συγχρόνος να επισκεφτεί και τα ενδιαφέροντα του τόπου. Μάλιστα. Κύριε Κατερινόπουλο, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν θέλετε μου απαντάτε. Δηλαδή, όταν ήρθατε στην Πρέβεζα και την είδατε, mm-hmm. την πόλη, δεν ξέρω, εμάς μας θυμά, βέβαια, προσπάθεια, δεν το συζητάμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν σκεφτήκατε γιατί δεν κάνουν τίποτα αυτοί εδώ πέρα, για αυτόν τον τόπο. Ναι, ναι, θα ήταν, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και έξυπνη ερώτηση. Βέβαια, αυτό που κάπως πρόσεξα, δεν υπάρχει μια συλλογική δουλειά στην Πρέβεζα, mm-hmm. και αυτό πρέπει να το δουν και οι φορείς, αλλά και οι επαγγελματίες. Χρειάζεται μια περισσότερη δημιουργική δουλειά σε συλλογική βάση, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ακόμη καλύτερα. Διαθέτει η Πρέβεζα ένα περιβάλλον καταπληκτικό. Τοπίο, φύση, τουριστική υποδομή θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Ώστε όλα αυτά μαζί με τους επαγγελματίες που προσφέρουν διασκέδαση, φαγητό, καταστηματάρχες, ακόμη και τους αλληλείς θα μπορούσα να πω, θα έπρεπε να γίνει μια κοινή προσπάθεια, ας το πούμε, να πάρουν μια πρωτοβουλία και να αναπτύξουν την επικοινωνιακή πολιτική της πόλης στον τομέα του τουρισμού και της επισκεψιμότητας. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να κοιτάξει τη δική του τη δουλειά, αλλά σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η συλλογική δουλειά μπορεί να φέρει πάντα αποτελέσματα, διότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος στον τομέα του τουρισμού και σήμερα ο τουρίστας δεν θέλει απλώς τη θάλασσα και το φαγητό. Θέλει να βρει και τον χρόνο να κάνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σημεία που έχουν σχέση με την παράδοση και τη λαογραφία. Mm-hmm. Και μαθαίνω τώρα τελευταία με μεγάλη λύπη ότι το Μουσείο της Νικόπολης 1η Οκτωβρίου κλείνει. Mm-hmm. Αυτό είναι απαράδεκτο. Mm-hmm. Και εσείς, οι καθημερινοί εργάτες, ας το πω έτσι, στον τομέα της ενημέρωσης, θα πρέπει να ζητήσετε το λόγο από το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί να κλείσει το Μουσείο της Νικόπολης. Ξέρετε πόσοι Ιταλοί έρχονται μόνο και μόνο για να επισκεφτούν την Νικόπολη και το Μουσείο? Φανταστείτε να μαθευτεί στην Ιταλία ότι το Μουσείο της Νικόπολης κλείνει διότι δεν έχει προσωπικό εκτός από δύο φύλακες. Και ο ένας ο φύλακας, από ό,τι μαθαίνω, ζήτησε μετάθεση σε κάποιον άλλον προορισμό εκεί κοντά στην Πρέβεζα και θα μείνει το Μουσείο με έναν φύλακα, που είναι φυσικό να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Ποιος υπέγραψε αυτή τη μετάθεση και τι λόγο έχει αυτή η μετάθεση, ώστε να κλείσει το Μουσείο της Νικόπολης? Μα είναι δυνατόν? Το επισκέφτηκα αυτό το μουσείο, καινούριο, ωραιότατο. Ξοδεύτηκαν τόσα πολλά χρήματα από τον τόπο σας. Και να κλείσει το μουσείο. Το οποίο, άμα θέλετε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, ξέρετε, ελάχιστοι Πρεβεζάνοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μουσείο. Εγώ βλέπω ένα μουσείο καταπληκτικό, με πολύ ωραία δομή, με πολύ ωραία περιγραφική έτσι, καταχώρηση των διάφορων θεμάτων, το οποίο αποτελούν από την εποχή της Νικόπολης. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να κλείσει το Μουσείο της Νικόπολης. Θα είναι εις βάρος της Πρέβεζας. Και αυτό το δουν και οι φορείς και οι έχοντες και οι κατέχοντες στις θέσεις. Φαίνεται, κύριε Κατερινόπουλο, έχουμε μια ενημέρωση σήμερα το πρωί από τη Λάντα Γάμα Εφορία Αρχαιοτήτων ότι θα προσωρινά θα υπάρχει μια λίστα, είναι ανοιχτό το Μουσείο τις καθημερινές, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Η Κασόπη θα παραμείνει κλειστή σαν αρχαιολογικός χώρος. Τουλάχιστον για το μουσείο βρέθηκε κάτι, μια προσωρινή λύση για να περάσει. Μακάρι. Οι δικές μου πληροφορίες ήταν τις περασμένες εβδομάδες. Χτες είχε βγει ανακοίνωση ότι θα κλείσει. Σήμερα το πρωί ήταν η νεότερη ανακοίνωση που μας είπαν ότι θα κλείσει. Επίσης, οφείλουμε να σας πούμε ότι μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη νωρίτερα, που μας είπε ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη ασκούν ό,τι πιέσεις μπορούν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Βγάλτε στον αέρα και τώρα θα σας πω τη δουλειά σας, βέβαια. Όχι, με την υπεύθυνη εκεί στην πόλη σας, την αρχαιολόγο και διευθύντρια, την κυρία Μερκούρη, να πει και αυτή τις απόψεις. Και στο κάτω-κάτω ας υπάρξουν και κάποιοι εθελοντές, ρε παιδιά. Ας υπάρξουν και κάποιοι εθελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν αυτό το έργο. Είναι κρίμα να κλείσει το μουσείο. Είναι βέβαια ένα γεγονός το οποίο σας πληροφορώ, ότι πάρα πολλοί Ιταλοί έρχονται μόνο και μόνο για το μουσείο και μετά για να κάνουν τις διακοπές τους στην Πρέβεζα. Mm-hmm. Και μαθαίνω ότι στο Άρκο θα έχουν και νέες πτήσεις
τους επόμενους μήνες από την Αγγλία, οι οποίες κλήσεις θα φέρνουν 3 φορές την εβδομάδα τουρίστες στην περιοχή της Πρέβεζας. Γίνονται οι προσπάθειες. Ας επιστρέψουμε στο ντοκιμαντέρ, το οποίο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί μέσα στο χειμώνα. Θα γίνει μια δημόσια προβολή στην πόλη της Πρέβεζας πριν φύγει για το εξωτερικό. Πολύ ωραία. Και εύχομαι να είστε κι εσείς καλεσμένοι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα ο σταθμός σας, οπωσδήποτε αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην ενημέρωση της Πρέβεζας. Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι έχετε ήδη κάνει γυρίσματα έτσι, με καλοκαιρινά πλάνα της περιοχής, οπότε τώρα το χειμώνα... Τον Αύγουστο έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πλάνα που έχουν σχέση με το καλοκαίρι. Δώσαμε απάντηση στην Παυαρίτητα και στον Αυρακικό Κόλπο, στην Αλία, στο πολύ αυτό σπουδαίο... Φυσικό... Αυγατάροχο το λέμε, έτσι, ντελικατέζο, που παράγει η Πρέβεζα, και αυτό οπωσδήποτε θα είναι και ένα έτσι ενδιαφέροντα, όπως και άλλα προϊόντα τα οποία προβάλλουμε της περιοχής μέσα από το ντοκιμαντέρ. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ενδιαφέρον οπωσδήποτε, όπως και η αστρονομία της πόλης σας, για τους ξένους επισκέπτες, αλλά και για τους Έλληνες. Μάλιστα, αλλά το μήνυμα πριν κλείσουμε, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θέλει η Πρέβεζα περισσότερο χρόνο τουριστικής, ας το πούμε, περίοδου. Δηλαδή, σωστή, οι 2 μήνες δεν φτάνουν για τουρισμό. Υπάρχουν ενδιαφέροντα, υπάρχει ο τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο αναρχικός τουρισμός με χόμπι και σπορ, ώστε να υπάρξει έτσι ένα ενδιαφέρον, να έρθει περισσότερος κόσμος και το χειμώνα. Γιατί άλλωστε και ο χειμώνας είναι ένας... Βεβαίως. Πρέπει να μάθει ο κόσμος, να μας μάθει ο κόσμος, όπως είπατε, μας ξέρει σε μια κουκίδια στο χάρτη. Επομένως, το κρατάμε σαν έτσι γρυφό μυστικό, ναι, εμείς μεταξύ μας στην περιοχή. Να πούμε σε ποια φεστιβάλ θα συμμετέχει. Βέβαια. Είναι της Τσεχίας στο Κάρολο Βιβάρε, είναι στη Γαλλία στη Νίκαια, είναι στην Ιταλία στη Βερόνα, μάλιστα, και στη Γερμανία στο Βερολίνο, όπως και στην περιοχή της Κύπρου, στη Λεμεσό, που ήδη υπάρχει γραμμή αεροπορική, Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος, με το Άκτιο. Μάλιστα. Ανυπομονούμε να... Το όνομα για το ντοκιμαντέρ, το γνωρίζουμε. Δεν θα το πούμε τώρα. Θα λίγο να το σκεφτούμε. Ανυπομονούμε να δούμε τη δουλειά σας. Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί το μοντάζ και η μετάφραση, θα έχουμε μια άλλη επικοινωνία, ωραία, όπου θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο δοκιμαντέρ. Κύριε Κατερνόπουλε, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, για όλα αυτά που κάνετε για την περιοχή μας. Τιμούμε πάρα πολύ. Στην ουσία, όλη αυτή η υποχρέωση που κάνετε. Για μένα είναι υποχρέωση. Βεβαίως είναι μια μεγάλη παραγωγή και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά, ή να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι στην Πρέβεζα, σε αυτήν την υπόθεση που λέγεται τουρισμός και επισκεψιμότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.